Κύριοι πρέσβεις, αγαπητοί φίλοι σύνεδροι, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μέρα του διήμερου συνεδρίου που διοργανώνουμε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Τσομόκο ΣΑΕ, Building Strategic Alliances, σημαντικός τίτλος. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, με πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πολλές ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και ομιλίες. Τοποθετούμε ουσιαστικά στην ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλου, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ ευθέως για εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, κάτι που εμείς στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο προσπαθούμε πάρα πολύ με διάφορες συνεργασίες να βοηθήσουμε τις ελληνικές αμυντικές εταιρείες να έρθουν σε συνεργασία με αμερικανικές μεγάλες εταιρείες ή και από μόνες τους να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Αμερικής. Θεωρούμε την εξωστρέφεια ως ένα βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και χαιρόμαστε που ακούσαμε χθες αρκετά θα λέγα, θετικά λόγια πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε τις δυνατότητες σαν Ελλάδα, σαν εταιρείες. Το είδαμε και από τις εταιρείες που χθες μας κάναν μια παρουσίαση για τα προϊόντα τους και την τεχνογνωσία τους. Και άρα λοιπόν δεν μας σταματάει τίποτα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα πρόγραμμα, μια στρατηγική. Μία, θα έλεγα, ολοκληρωμένη στρατηγική και από τη μεριά του κράτους για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τις ξένες αγορές. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Επίσης, μιλήσαμε για θέματα γεωπολιτικής σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που εξελίσσονται παγκόσμια. Σήμερα έχουμε εξίσου ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε για τα θέματα της λαθρομετανάστευσης, ένα πολύ σημαντικό και καυτό θέμα για τη χώρα μας. Θα μιλήσουμε για το θέμα του cyber security, κυβερνοασφάλεια. Είναι ουσιαστικά μια ενότητα και ένας τομέας που αναπτύσσεται πάρα πολύ παγκόσμια και ήδη πολλές μεγάλες εταιρείες αμυντικών συστημάτων προσανατολίζουν πάρα πολύ τα νέα τους προϊόντα και τις υπηρεσίες στο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Θα μιλήσουμε για την πολιτική προστασία και διάφορα άλλα. Θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στον Γενικό Γραμματέα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το χορηγό του συνεδρίου μας στην εταιρεία Onex, τους υποστηρικτές που είναι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, την εταιρεία Eltron, την εταιρεία Intracom Defense, τη Lockheed Martin και την Theon Sensors, καθώς επίσης και τους χορηγούς επικοινωνίας, την εφημερίδα Κέρδος, το Security Magazine, το Business Partners, το SBC και το κανάλι και επίσης τα διαδικτυακά On Alert, NewsGR και Palo. Είναι για μας ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίσουμε τον αγαπητό Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Πάτροκλο Γεωργιάδη, να κάνει την έναξη της σημερινής μέρας του συνεδρίου. Κύριε Γενικέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την υποδοχή. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, το μεταναστευτικό φαινόμενο άρχεται από τις ρίζες της ιστορικότητας του ανθρώπου. Από τότε που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε τις ανάγκες του και έγινε ελογόν, από εκείνη τη στιγμή άρχισε να αναζητά τρόπους για μια καλύτερη ζωή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε να μετακινείται έτσι ώστε να βρίσκει τόπους οι οποίοι θα του προσέφεραν καλύτερη ζωή για αυτόν και για την οικογένειά του. Τώρα, οι δύο κύριες μορφές της διεθνούς μετανάστευσης είναι η οικονομική, η μετανάστευση και οι πρόσφυγες. Το βασικό στοιχείο της διαφοροποίησής τους είναι ότι οι μεν οικονομικοί μετανάστες φεύγουν από τις πατρίδες τους αποκλειστικά και καθαρά για βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης. Οι δε πρόσφυγες μετακινούνται εξαιτίας διώξεων ή άσκηση βίας ή οποιοδήποτε τέτοιου φαινομένου. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύπλοκα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό,
αφού τα τελευταία χρόνια η μεταναστευτική πολιτική είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας, βέβαια, η μετανάστευση ως φαινόμενο πήρε διαστάσεις εθνικού προβλήματος λόγω της αθρώας έλευσης παράνομων μεταναστών. Οι λόγοι που συνέβαλαν στην μετατροπή της Ελλάδας από χώρα αποστολής μεταναστών, που ήταν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, σε χώρα υποδοχής παράνομων μεταναστών, είναι ποικίλοι, όπως παραδείγματος χάρη η γεωγραφική της θέση, η κατάρρευση των καθεστώτων του στρατοπεδικού σοσιαλισμού, αλλά και το γεγονός ότι ήταν τότε το μοναδικό κράτος στη Βαλκανική Χερσόνησο που ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας βρέθηκε μάλλον απροετοίμαστη, από άποψη θεσμικού πλαισίου τουλάχιστον, για να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τα πολύπλοκα ζητήματα της μετανάστευσης, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική τους και κοινωνική τους ένταξη. Το πρόβλημα όμως αυτό δεν ήταν μόνο εθνικό, αλλά απασχολούσε και άλλες χώρες, ιδίως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αυξανόμενη μεταναστευτική κίνηση και στη συνέχεια με την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη της αντιλήφθηκαν την αδύνατη ανάγκη να συνεργαστούν στενά για τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, αφού η πολυπλοκότητα και η δυσκολία των συναφών θεμάτων δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και αποκλειστικά σε εθνικό ή στενά διακρατικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, το νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση άρχισε να εφαρμόζεται τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, λόγω της αθρώας, όπως είπαμε, εισδοχής μεταναστών στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι, μέχρι σήμερα θεσπίστηκαν στην Ελλάδα 4 βασικοί νόμοι και 2 προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα ζητήματα της μετανάστευσης και του ασύλου. Η εθνική πολιτική ακολουθεί το διαχωρισμό που κάνει και η κοινοτική μεταναστευτική πολιτική μεταξύ νομίμων και παρανόμων μεταναστών. Κοινός τόπος των νόμων είναι η ευνοϊκή μεταχείριση των πρώτων, η εφαρμογή της αρχής της δίκαιης μεταχείρισης, που προκύπτει από την αρχή της ίσης μεταχείρισης των κοινοτικών πολιτών, η αναγνώριση σε αυτούς προοπτικών ενσωμάτωσης στη χώρα, καθώς και η λήψη αποτρεπτικών μέτρων για την παράνομη μετανάστευση. Τα νομοθετικά κείμενα της πρώτης περίοδου, δηλαδή ο νόμος του 1975 του 1991 και τα προεδρικά διατάγματα που εξεδόθησαν ακολούθως το 1997, κινούνταν σε μια αποτρεπτική λογική και είχαν ως βασικό στόχο τη μείωση της δυσαναλογίας μεταξύ νομίμων και παράνομων μεταναστών. Στη συνέχεια, το 2001, με το νόμο 2.910, επιχειρήθηκε να ρυθμιθούν ζητήματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην παιδεία, την υγεία, την οικογενειακή κατάσταση και την εργασία. Το 2005 έρχεται ο νόμος 3386, με τον οποίο η πολιτεία προσπάθησε να εξορθολογήσει το πλαίσιο, εστιάζοντας το τρίπτυχο νομιμότητα, δικαιώματα, κοινωνική ένταξη. Λαμβανομένου υπόψη ότι η εθνική πολιτική υπαγορεύεται από τις οδηγίες και τους κανονισμούς της κοινοτικοποιημένης πλέον μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινήθηκε ο νόμος του 2005 για την καθιέρωση της μεταναστευτικής πολιτικής είναι η παρακάτω. Πρώτον, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα από Διευρυντική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους συναρμόδιους με αυτό το θέμα υπουργούς. Ο προγραμματισμός, δεύτερον, της εισόδου μεταναστών στην ελληνική επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα για τις ανάγκες της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής σκηνής της χώρας. Η διασφάλιση τρίτων των όρων εργασίας των αλλοδαπών που έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να εργαστούν υπό συνθήκες που αρμόζουν σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Τέταρτον, η εισαγωγή ενός σύγχρονου καθεστώτος κοινωνικής ένταξης μεταναστών. Και πέμπτον, η θεσμοθέτηση των κατάλληλων εγγύσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ελληνικής ένομης τάξης, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράνομης εισόδου και εξόδου μεταναστών στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ασύλου, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προχώρησε στη ριζική μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος παροχής ασύλου με την ψήφιση του νόμου 3907 το 2011, που αφορά στην ίδρυση πολιτικής πια υπηρεσίας ασύλου και υπηρεσίας πρώτης υποδοχής. Ήδη στο κομμάτι αυτό έχουν ολοκληρωθεί όλες σχεδόν οι διαδικασίες που αφορούν
στις προσλήψεις προσωπικού, υποδομών κτλ. Και εκτιμάται ότι στους επόμενους 2 μήνες θα λειτουργήσουν οι νέες υπηρεσίες. Κυρίες και κύριοι, το παρελθόν, κατά άλλους η ιστορία, αποτελούν πάντα ή σχεδόν πάντα το μέσον κατανόησης πραγμάτων και αποκόμισης διδαγμάτων, μιας και τα γεγονότα, οι αποφάσεις και οι πράξεις που συνήθως τις συνοδεύουν έχουν εκτεθεί στο φως του χρόνου και έχουν κριθεί εκ του αποτελέσματος για το βαθμό της ορθότητάς τους. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το ίδιο αξιόπιστο μέσο για να κατανοήσουμε καλύτερα το όλο ζήτημα, παρατηρούμε ότι η μετανάστευση, νόμιμη ή παράνομη, έχει ως κύρια χαρακτηριστικά της γνωρίσματα την διαχρονικότητα και την πολυμορφικότητα. Μία προσεκτική εξέταση δείχνει πως το επίκεντρο αυτής της κατάστασης είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ιστορικά επιβεβαιώνονται μετακινήσεις από τη μία γεωγραφική περιοχή στην άλλη για λόγους που συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά με τα θέλω του ανθρώπου, αν εξαιρέσει κανείς τις φυσικές καταστροφές που οδήγησαν και οδηγούν οι μετακινήσεις πληθυσμών, όλες οι υπόλοιπες αιτίες φυγής, μετακίνησης ή μετανάστευσης, νόμιμης ή παράνομης, συναρτώνται αποκλειστικά με την ανθρώπινη βούληση. Μέσα από αυτή την ανάλυση καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι τελικά η μετανάστευση, παράνομη ή νόμιμη, εξαιτίας ακριβώς της διαχρονικότητάς της, είναι ένα φαινόμενο που τελικά, λόγω της διασύνδεσής του με την ανθρώπινη επιθυμία, θα εξακολουθήσει να υφίσταται και στο μέλλον. Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης αποτελεί πρώτης προτεραιότητας ζήτημα για ολόκληρη την Ευρώπη. Επιβεβαίωση αυτής της διαπίστωσης αποτελεί το γεγονός ότι το κοινοτικό κεκτημένο καθορίζει σχεδόν με τρόπο εξαντλητικό όλες τις πτυχές και τα μέτρα που αφορούν στην ομοιόμορφη αντιμετώπιση του. Η πολιτική της Ένωσης για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, όπως είναι λογικό, δεν ήταν και δεν είναι στατική, αλλά διαρκώς εξελίσσεται, μιας και οι ανάγκες για την αποτελεσματική διαχείρισή της διαφοροποιούνταν και διαφοροποιείται συστηματικά. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι εδώ και 2 περίπου δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε διάφορες πολιτικές και ορισμένες φορές, θα έλεγε κανείς, εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Ένωση υιοθέτησε μία σειρά αστυνομικών μέτρων που επετέλεσαν και την αφορμή να χαρακτηριστεί στο σύνολό της η πολιτική αυτή και κατ' επέκταση ολόκληρη τότε Ευρωπαϊκή Ένωση ως η Ευρώπη Φρούριο. Αντίθετα προς την πολιτική αυτή, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια νέα στρατηγική ήρθε να αντικαταστήσει τα μέτρα αυτά που μετέτρεψαν την Ευρώπη από Φρούριο με εκείνα που υποστήριζαν την άποψη της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης μέσω της προώθησης και εφαρμογής μέτρων ελεγχόμενης μετανάστευσης. Παρά την υιοθέτηση αυτής της φιλελεύθερης πολιτικής στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, τα μέτρα δεν απέδωσαν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, τουλάχιστον για εκείνη την εποχή. Και τα κράτη-μέλη της Ένωσης σύντομα άρχισαν να βιώνουν πιο έντονα τη μεταναστευτική πίεση, καθώς οι νομίμως εισερχόμενοι μετανάστες μετατρέπονταν σε παράνομους, αφού παραβίαζαν τις αρχικές προϋποθέσεις της νόμιμης εισόδου τους στον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Έτσι, η Ευρώπη οδηγήθηκε στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο το 2008 επί Γαλλικής Προεδρίας, το οποίο ήρθε να εξισορροπήσει 2 εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους πολιτικές. Η αποδοχή εκ μέρους όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εν λόγω συμφώνου ερμηνεύτηκε ως οριμότητα της Ευρώπης στην κατανόηση και διαχείριση ενός σύνθετου και όχι απλά αστυνομικού προβλήματος. Συγκεκριμένα, το σύμφωνο αυτό του 2008 αναγνώρισε πως η διεθνής μετανάστευση αποτελεί μια πραγματικότητα που θα διαιωνίζεται όσο διατηρούνται οι ανισότητες πλούτου και ανάπτυξης μεταξύ των διαφόρων περιοχών του κόσμου, καθώς και ότι η μη ελεγχόμενη μετανάστευση μπορεί να διαταράξει τη συνοχή του κοινωνικού ιστού στις χώρες προορισμού. Να σημειώσω εδώ ότι στην πολιτική συμφωνία αυτή για την μετανάστευση και το άσυλο του 2008 γίνεται και η πρώτη φορά σε επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, κάτι το οποίο τότε είχε ζητήσει και είχε πετύχει η Ελλάδα.
Συνεπώς, η οργάνωση της μετανάστευσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα υποδοχής της Ευρώπης και κατ' επέκταση των χωρών μελών της από απόψεως αγοράς εργασίας, στέγασης και υγειονομικών εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών και να προστατεύει τους μετανάστες από τον κίνδυνο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης εγκληματικών δικτύων. Για την υλοποίηση αυτής της νέας πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε να φέρει σε πέρας 5 θεμελιώδεις δεσμεύσεις, οι οποίες συνεχίζουν να μετουσιώνονται σε συγκεκριμένα μέτρα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης 2009-2014. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή των μέτρων υλοποίησης των όσων αποφασίστηκαν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στηρίζεται σε ένα κοινά προκαθορισμένο μοντέλο σχετικό με το εν λόγω ζήτημα. Συγκεκριμένα πρόκειται για το μοντέλο που αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ευρωπαϊκών σύνορων, το οποίο συνιστά σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών και πιο συγκεκριμένα για την πρόληψη και την αποκάλυψη των πραγματικών διαστάσεων της παράνομης μετανάστευσης και του συνεχιζόμενου με αυτήν εγκλήματος, καθώς και των άλλων μορφών διασυνοριακού εγκλήματος. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των σύνορων είναι μια έννοια η οποία συναρθρώνεται στις ακόλουθες διαστάσεις. Τον έλεγχο των σύνορων, έλεγχη και επιτήρηση, όπως ορίζεται στον κώδικα σύνορων του Σέγγεν, της Συνθήκης Σέγγεν, περιλαμβανομένης της σχετικής ανάλυσης κινδύνου και της συλλογής πληροφοριών σχετικά με εγκλήματα, την ανίχνευση και έρευνα όσον αφορά διασυνοριακά εγκλήματα σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες αρχές επιβολής νόμου, το μοντέλο των 4 βαθμίδων πρόσβασης για τους ελέγχους, μέτρα σε τρίτες χώρες, συνεργασία με γειτονικές χώρες, συνοριακή έλεγχη, μέτρα ελέγχου εντός του χώρου ελεύθερης διακίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής, τη διυπηρεσιακή συνεργασία για τη διαχείριση των συνόρων, συνοριακή φρουρή, τελωνία, αστυνομία, εθνική ασφάλεια και άλλες αρμόδιες αρχές και τη διεθνή συνεργασία, το συντονισμό και τη συνοχή των δραστηριοτήτων των κρατών μελών των θεσμικών οργάνων με αυτές άλλων οργάνων της κοινότητας και της Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η ελληνική πολιτική στηρίζεται στο εξής τρίπτυχο. Αποτροπή, άσυλο, επιστροφή. Αυτό έχει ξεκινήσει ως δόγμα τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2012. Έχουμε την ελπίδα ότι με βάση το νέο αυτό δόγμα στη μεταναστευτική μας πολιτική θα επιτύχουμε την ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών και την επιστροφή ή αποτροπή ή τον περιορισμό του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης. Κάθε πολιτική για να πετύχει χρειάζεται να έχει συνέχεια και συνέπεια και κυρίως προσήλωση όποια πολιτική ηγεσία και όποια κυβέρνηση και αν έρθει. Σήμερα το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης φαίνεται ότι έχει περιοριστεί τουλάχιστον εκεί όπου έχουν ληφθεί μέτρα. Ο αριθμός των επιστροφών είναι ή των επαναπατρισμών, όπως θέλει το λέει κανείς, έχει αυξητικές τάσεις. Η συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ, με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, είδα ότι και ο εκπρόσωπος του εδώ, ο κ. Σεσδράς, βρίσκεται ανάμεσά μας, είναι ιδιαίτερος καλή και έχουμε την ελπίδα ότι η ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, η οποία γίνεται προσπάθεια να ακολουθηθεί σήμερα στη χώρα, θα αποδώσει πολύ σύντομα καρπούς. Με τις λίγες αυτές σκέψεις, θα ήθελα να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου σας, των οποίων τα συμπεράσματα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ούτως ώστε να τα επεξεργαστούμε και να τα συμπεριλάβουμε στην πολιτική μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Πάτροκλο Γεωργιάδη, για την τοποθέτησή του πάνω στο θέμα της λαθρομετανάστευσης,
ένα, όπως είπαμε, πολύ καυτό και σημαντικό θέμα που απασχολεί την πολιτεία σήμερα και γενικά την ελληνική κοινωνία. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε μια μικρή επισήμανση, η μετανάστευση έχει σχέση και με το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει και η χώρα μας. Και ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και νομίζω ότι και θα πρέπει και αυτό να ληφθεί κάπως υπόψη στις γενικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα που αφορά την παράνομη μετανάστευση και ασφάλεια συνόρων, αλλά πριν προχωρήσω θα ήθελα μια παράληψη. Ξέχασα να πω στην έναρξή μου ότι συνεργαζόμαστε με το ΚΕΜΕΑ στην οργάνωση αυτού του συνεδρίου, το οποίο μάλιστα τελεί υπό την αιγίδα του, όπως και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, η επόμενη ενότητα παράνομη μετανάστευση και ασφάλεια συνόρων. Συντονιστής είναι ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Τσάκωνας, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων και ασφάλειας, πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Θα παρακολουθήσω τον κ. Τσάκωνα να έρθει στο πάνελ και φυσικά τους οποίους και θα συστήσει όλους τους ομιλητές. Θα παρακαλούσα όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την ενότητα να πάρουν την θέση στο πάνελ. Ευχαριστώ. Κ. Τσάκωνα, έχετε το λόγο.